της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Η υποκατάληψη είναι από το πρωί η Πριτανία του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Αιτία είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικότροφοι φοιτητές που μένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί από το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Το κόστος δεν έχει καλυφθεί και οι οικότροφοι θα πρέπει μέχρι την 3η 20 Μαρτίου να έχουν παραδώσει τα δωμάτια τους. Η κατάληψη της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει κινητοποίηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και συμμετοχή στο Συλλαλητήριο Φοιτητικών Συλλόγων την 3η 20 του μηνός μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Όπως υποστήριξε ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Αγγελόπουλος, αποστολή του Πανεπιστημίου είναι η εκπαίδευση και η έρευνα, ενώ από την άλλη καθήκον της πολιτείας είναι η στέγαση και η σύντηση των φοιτητών. Παρόλα αυτά, το Πανεπιστήμιο και η Πρίτανης έχει κάνει πολλές προσπάθειες και παρεμβάσεις προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Σε ανακοίνωσή τους οι φοιτητές που δημοσιεύεται στο φοιτητικανέα.gr αναφέρουν ότι αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από οξυμένα ζητήματα στο χώρο της εστίας, όπως είναι η έλλειψη δωματίων, η έλλειψη θέρμανσης και ζεστού νερού, τα δύο πλυντήρια για 700 άτομα, οι σάπιες υποδομές που δεν συντηρούνται εδώ και χρόνια, το ρεύμα που πέφτει με το παραμικρό για ολόκληρα κτίρια, η έλλειψη αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.